Το Λευκό Πέλαγος, λοιπόν, εκεί που είδατε το φως για πρώτη φορά, ως μεγάλο πανεπιστήμιο της γλωσσολογίας, και η Κρήτη, το κέντρο του κόσμου και ταυτόχρονα η κουκίδα που χάνεται μέσα σας. Ανάγλυφες αυτές οι επιδράσεις στο έργο σας. Είναι η γενέθλια στιγμή που εκεί γυρίζω συνέχεια. Κάπου γράφω ότι από εκεί έρχομαι και εκεί πηγαίνω. Δηλαδή νομίζω ότι καμιά φορά ταξιδεύω, έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και νομίζω ότι τα περιβόλια με ακολουθούν. Τα πουλιά μαζί που ήταν δίπλα από το σπίτι μας, μια λίμνη με τροπικά πουλιά. Νομίζω ότι τα παίρνω μαζί μου. Διαρκώς φεύγω από εκεί και διαρκώς έρχομαι από εκεί. Είναι ο τόπος αναφοράς, είναι η γενέθλια στιγμή. Κάποτε όταν ρωτήσα ένα μεγάλο συγγραφέα ποιος είστε, είπε είμαι τα παιδικά μου χρόνια. Και το τελευταίο βιβλίο, ένα ανέκδοτο, αυτό σας το λέω, είναι είδηση. Μιλάει για αυτά, το ονομάζω το αόρατο πλήθος, που είναι το αόρατο πλήθος των παιδιών που υπήρξαμε και πού πήγαν αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν μέσα μας, τα έχουμε θάψει. Όταν γινόμαστε παιδιά, όταν γινόμαστε δηλαδή αυθόρμητοι, δηλαδή αθώοι, ξαναβρίσκουμε κάποιες στιγμές αθωότητος και κάποιους τόπους ακυλίδωτος ακόμα, αυτά τα παιδιά ξυπνάνε και τα βλέπουμε να μας ακολουθούν από μακριά, από κοντά, μπαίνουν μέσα μας. Κάποια στιγμή γινόμαστε οι ίδιοι παιδιά. Φεύγουνε χωρίς να μας εγκαταλείπουν ποτέ. Στον ύπνο μας τρέχανε ποταμοί και καταράχτες, καταράχτες ενός μουσικού τοπίου. Δρόμοι που φέγγανε τα βήματά μας μες στη νύχτα σαν νομίσματα. Δρόμοι που φέγγανε τα βήματά μας μες στη νύχτα σαν νομίσματα. Σώματα γυρεύοντας να αναστηθούνε δροσερά κλονάρια μες στη φύση που ξυπνούσαν οι φωνές των λουλουδιών. Ψιθυροί του κορμιού εικόνες που κομπήκανε απ' τη μεριά της νύχτας που ο ευρώτας πάλι πέρασε παντοτινός, αστράφτοντας γελούζει την Ελένη μέσα στην παραζάλη των ονείρων μας. Αστράφτοντας γελούζει την Ελένη μέσα στην παραζάλη των ονείρων μας. Και γενικότερα οι οικολογικές σας ανησυχίες, θα μου πείτε για αυτές? Δεν είμαι φυσιολάτρης να θαυμάζω τη φύση και παρότι λατρεύω τα φυσικά όντα. Προσπαθώ να κάνω οντολογία μέσα στη φύση, γι' αυτό και ασήμαντα φυσικά όντα όπως είναι το σαλιγκάρι, το τζετζίκι, το χορτάρι, προσπαθώ να ακούσω τη φωνή αυτών των πραγμάτων, γιατί ο Λάο Τσε και το Ταό θεωρεί ότι όπως το χορτάρι, το νερό, η πέτρα, όπως και ο Σολωμός, έχει φωνή και εκείνη. Σε ελέγχει η πέτρα που κρατείς, κρύβει η φωνή και αυτήνη. Έτσι λοιπόν, και ο Σολωμός είναι ο άλλος μεγάλος δάσκαλος, ο πατριάρχης της ελληνικής ποίησης, και για μένα αυτά τα απλά πράγματα κρύβουν ένα μυστικό κόσμο και πολλές φορές τους δίνω φωνή και μιλάει το πηγάδι, το τζίχι, μιλάει μόνο του, το σταμνί, το πύλινο σταμνί μιλάει και εγώ απλώς μεταφέρω το μυστικισμό που κρύβει, την οντική του έκφραση και όχι την φυσιολατρική του ματιά. Πάντως από κριτική δεν τα πήγατε τόσο άσχημα. Δύο ολόκληροι τόμοι αφιερωμένοι στο έργο σας, με επιτοπλίστων εγκομιαστικά σχόλια των σπουδαιότερων της εποχής σας, Κώστας Σταματίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, Ευγένιος Αρανίτσης, Θεοδόσης Πυλαρινός, Αλέξης Ζήρας και πολλοί άλλοι σημαντικότατοι κριτικοί. Εγώ όμως θέλω να σταματήσω στον ποιητή μας, τον Τάσο Αλυβαδίτη, που κυριολεκτικά ύμνησε μέσα από τις κριτικές του το έργο σας. Είμαι ευτυχής το ότι και υπερήφανος το ότι ο Τάσος Αλυβαδίτης υπήρξε φίλος μου και τα τελευταία χρόνια της ζωής του κάναμε πάρα πολύ παρέα. Κατά κάποιο τρόπο ήμουν και ο γιατρός του με την ευρία έννοια του όρου. Ήταν ένας άνθρωπος που
με επηρέασε σαν άνθρωπο κυρίως, σαν ήθος, σαν στάση ζωής, με την ευγένεια και την με τη μεγαλοπρέπειά του. Κάναμε περιπάτους στο Νέα Μάκριο που ζούσε με την κόρη του και στην Κηφισιά, όπου και κάποια στιγμή μου αποκάλυψε ότι λίγο πριν πεθάνει, ότι είχε μια ανέκδοτη συλλογή που μας είπε ότι ήταν τα χειρόγραφα του φθινοπόρου. Είχα όμως την ατυχία να παρευρεθώ στις τελευταίες στιγμές της ζωής του μέσα στο χειρουργείο, όπου χειρουργήθηκε δύο φορές από ανέβρισμα της χιλιακής αορτής, το οποίο βρέθηκε τυχαία και το οποίο το άκουγε για χρόνια και νόμιζε πως ήταν μια δεύτερη καρδιά που έσφιζε. Άκουγε να χτυπάει, ψηλαφούσε ένα εξόγκωμα και νόμιζε πως ήταν μια δεύτερη καρδιά. Έτσι, μέσα από μια ποιητική τέτοια αλληγορία. Όμως όταν το είδαν, του είπαν ότι αν σπάσει, γιατί και ο αδερφός του είχε ανέβρισμα χιλιακής αορτής, τον βάλαμε στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, όπου πράγματι ήταν συγκινητική η φροντίδα της πολιτείας, ο γεννηματάς, η Μερκούρη, ο Ρίτσος με έπαιρνε συνέχεια, ήμουν μέσα στην εντατική μονάδα και ήμουν μέσα στο χειρουργείο, όπου ο γιατρός Νταγιαντάς, θαυμαστής του Λιβαδίτη, το χειρούργησε δύο φορές, έγινε θρόμβωση της χιλιακής αορτής, ήρθε ο κρεμαστινός, ήρθαν όλοι οι σημαντικότεροι γιατροί, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τον σώσουν, είχε θρομβωθεί, έπαθε νεφρική ανεπάρκεια και προσπαθούσε να μου μιλήσει, είχε όμως, ήταν διασωληνωμένος, ήθελε να πει τις τελευταίες λέξεις που δεν μπόρεσε να τις πει. Και έτσι θυμάμαι ότι ένα του στίχο εκείνη τη στιγμή που τον έβλεπα, κι αν θυμάμαι κάτι λέει από τη ζωή μου, είναι μερικά ήσυχα βράδια και λίγη μουσική από το ανεκπλήρωτο. Ένα παλιό αισθηματικό κερί έκαιγε πάνω στο τραπέζι. Τα φθαρμένα έπιπλα μου είχαν διδάξει την υπομονή. Μόνο ένα, Θεέ μου, δεν έζησα, έχοντας να με ερημνήσω για τόσα φύλλα την άνοιξη.